Κύριε Θεοχάρη, κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, έχουμε ακούσει διάφορες προσεγγίσεις ως προς το μέλλον της Ελλάδας και κυρίως την μεταμνημονιακή εποχή. Πώς βλέπετε σε αυτό το μέλλον? Το μέλλον εξαρτάται από εμάς. Αυτό πρακτικά πρέπει να καταλάβουμε και αυτό είναι ουσιαστικά που συζητιέται εδώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η χώρα μας φτάνει στο τέλος μιας δύσκολης πορείας, μιας οχτάχρονης κρίσης και τώρα πια, εάν δεν πάρει τα ενία μόνη της στα χέρια της, νομίζω ότι δεν έχει καμία ελπίδα να ξεφύγει μόνιμα και βιώσιμα από αυτή την κρίση. Αυτό συμβαίνει και πρέπει να συμβεί σε πολλούς τομείς, στα ζητήματα των τραπεζών, στα ζητήματα της ανάπτυξης, στα ζητήματα τα δημοσιονομικά και της λειτουργίας του δημοσίου και αυτό συζητιέται όλες αυτές τις μέρες πώς μπορεί να γίνει. Ένα άλλο βασικό θέμα που συζητιέται είναι το πόσο καθαρή θα είναι αυτή η έξοδο από το μνημόνιο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από μόνη της στις αγορές και πολλοί άλλοι είναι εκείνοι που λένε ότι θα χρειαστεί μια επιστολιπτική γραμμή στήριξης ή μια άλλη βοήθεια προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Εσείς τι πιστεύετε από τα δύο? Είχα την ευκαιρία να κάνω αρκετές συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι είτε οι ίδιοι θέλουν να επενδύσουν είτε συζητούν με τέτοιους ανθρώπους. Και όλοι με ρωτάνε αν πιστεύω ότι θα υπάρξει μια στροφή της ελληνικής κυβέρνησης μετά τον Αύγουστο του 2018. Αυτό λοιπόν είναι το πιο κρίσιμο για κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει στη χώρα μας. Πριν από λίγο ακούσαμε και τον Αμερικάνο πρέσβη να λέει ακριβώς αυτά, ότι χρειάζεται συνέχεια, continuity, είναι αυτό ακριβώς που ζητούσε. Αν λοιπόν η πιστοληπτική γραμμή στήριξης επιτρέψει ακριβώς να καθησυχάσουν οι αγορές και να εμπιστευτούν τη χώρα μας για να κάνουν επενδύσεις, τότε θα είναι πραγματικά θετική. Καλώς ή κακώς το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση ιδιαίτερα, θέλει να την αποφύγει ώστε να περάσει μια αφήγηση στο εσωτερικό κυρίως ότι όλα έχουν ξεπεραστεί και η κρίση είναι πίσω μας. Αυτό έχει τη σημασία της, πρέπει να υπάρξει ξανά αισιοδοξία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά τα χρήματα που θέλουμε από το εξωτερικό θα έρθουν μόνο στην περίπτωση που μας πιστέψουν ότι υπάρχει και αρκετή εποπτεία και ότι αυτή η εποπτεία θα είναι ικανή ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στις παλιές πρακτικές του παρελθόντος. Και εσείς πώς βλέπετε τον εαυτό σας πολιτικά στη μεταμνημονιακή εποχή? Σκοπεύετε να συνταχθείτε με κάποιο κόμμα, να παραμείνετε ανεξάρτητος? Ποια είναι τα πολιτικές σας βλέψεις? Αυτή τη στιγμή δυστυχώς περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο η οποία μας επιστρέφει στη λογική των σκανδάλων. Σκάνδαλο που πρέπει προφανώς να διερευνηθούν και να διερευνηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να ξεχωρίσουν αυτοί που πράγματι έχουν κάνει κάτι και αυτοί που δεν έχουν κάνει. Όμως είναι και μια εποχή που πολιτικά οι ακραίες φωνές είναι αυτές οι οποίες ενδυναμώνονται και εγώ είμαι ένας πολιτικός του κέντρου που υπηρετώ τη μετριοπάθεια, υπηρετώ την θέληση για συνένεση, υπηρετώ την προσπάθεια της χώρας να ενώσει τις δυνάμεις της και όχι να τις διαιρέσει σε δύο ή περισσότερα στρατόπεδα. Αυτό λοιπόν που κάνω ταγμένος όπως είμαι όλη αυτή την περίοδο στην ανεξαρτησία είναι να ενδυναμώνω κι εγώ τις φωνές αυτές της λογικής και της μετριοπάθειας. Θα συνεχίσω να το κάνω ψάχνοντας για συμμάχους σε αυτή τη λογική.